σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου. Δικαστής ευσεβέσι κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Με μία μέρα καθυστέρηση λόγω της κακοκαιρίας Ατένα χτύπησε στην Αλεξανδρούπολη το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Το πρώτο κουδούνι για τη φετινή σχολική χρονιά χτύπησε και οι μικροί μαθητές μπήκαν δυναμικά στις τάξεις τους ώστε να ξεκινήσουν τα μαθήματά τους. Όλοι οι μαθητές άφησαν πίσω την καλοκαιρινή τους διάθεση, πήραν τις τσάντες τους και γύρισαν στα θρανία για τη νέα σχολική χρονιά. Η πρώτη μέρα κύλησε με τον καθιερωμένο αγιασμό στα προάβλια των σχολικών συγκροτημάτων. Ευλόγησε τα παιδιά τα αυτά, γονείς και διδασκάλους, που τώρα οικοδομούν τη ζωή τους, να ολοκληρώσουν με υγεία τις σπουδές τους, να επιτύχουν τους στόχους τους, να ευωδώσουν οι τόποι τους, να απολαύσουν τις προσπάθειές τους, να χτίσουν ευλογημένες οικογένειες και να προάγουν την κοινωνία μας σε γνώση και σε τεχνολογία, αλλά και πίστη. Η πολιτική ηγεσία του τόπου βρέθηκε στον πλευρό των μαθητών καθώς και των καθηγητών για τη νέα σχολική χρονιά, ευχόμενη προς όλους τους μαθητές μια καλή και δημιουργική περίοδο. Σκεφτείτε ότι από την πρώτη γυμνασίου θα καταλήξετε στην τρίτη λυκείου και στην τρίτη λυκείου θα έχετε κάτι παραπάνω από ό,τι έχετε κερδίσει σε γνώση. Θα έχετε και τη δυνατότητα να αποφασίζετε για τις τύχες συνολικά όλης της κοινωνίας και του κράτους μας. Γιατί θα είστε έτοιμοι πολίτες με δικαίωμα ψήφου από τα 17. Άρα λοιπόν, μέσα από τη διαδικασία τη σχολική και τη γνωστική, δεν επιζητούμε μόνο τη γνώση. Επιζητούμε το να γίνουμε καλύτεροι και υπεύθυνοι πολίτες. Το στοίχημα είναι μέσα από τα σχολικά σας χρόνια, μέσα από τις διδαχές που θα σας μεταλαμπαδεύσουν οι δάσκαλοι και οι γονείς σας, να γίνετε καλύτεροι άνθρωποι. Αρχές, αξίες, να προστατεύετε τους αδυνάμους και εδώ στο σχολείο, γιατί είστε μεγάλα παιδιά πλέον, να προστατεύετε τα πρωτάκια στην πρώτη γυμνασίου, να προστατεύετε όποιον έχει οποιοδήποτε πρόβλημα, να το βάζετε κάτω από τη φτερούγα σας, γιατί αυτό θα σας μιλήσω με τη δικιά σας γλώσσα, είναι μαγιά. Αυτή είναι η μαγιά και έτσι πρέπει να πράτετε. Είστε το μέλλον του τόπου μας. Δεν είστε πλέον παιδιά του δημοτικού. Έχουμε το λύκειο, έχουμε και το γυμνάσιο. Περιμένουμε πολλά από σας. Δημιουργήστε μια δική σας κοινωνία, παίρνοντας από εμάς μόνο τα θετικά. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε στο πλαίσιο της τελετής του αγιασμού την πιλωτική έναρξη της σύνδεσης με το φυσικό αέριο με την εταιρεία Gastrade. Το πρώτο σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα συνδεθεί θα είναι το τρίτο γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης Δόμνα Βυσβίζη. Αγάπη προς το διπλανό και κυρίως προς το συμμαθητή, ώστε να δώσουμε κόντρα αγώνες στο bullying και στο σχολικό εκφοβισμό, που είναι μία μάστιχα πλέον της σχολικής κοινότητας. Θα ήθελα να σας προτρέψω σε αυτό το ταξίδι να σταθούμε όλοι μαζί και ξεχωριστά ο καθένας, ενεργοί αρρωγοί και συμπαραστάτες, στην προσπάθεια στην διαμόρφωση ενός συνεργατικού, συμμετοχικού και δημιουργικού πλαισίου εργασίας. Ας ενώσουμε λοιπόν τις δυνάμεις μας για να μετατρέψουμε τη φετινή σχολική χρονιά σε μια εξέχαστη εμπειρία γνώσεων, παιδείας, ψυχικής και συναισθηματικής αυθεντικότητας. Η σημερινή ημέρα μας υπενθυμίζει την αξία της πνευματικής στήριξης, η οποία θα είναι συνοδοιπόρος στην εκπαιδευτική μας διαδρομή, γεμίζοντάς μας με δύναμη, υπομονή και έμπνευση. Το σχολείο είναι ένας χώρος που καλλιεργεί όχι μόνο τις γνώσεις μας, αλλά και τις αξίες μας. Εδώ μαθαίνουμε τη σημασία της υπευθυνότητας, του σεβασμού,
και της συνεργασίας. Μετά το πέρας του αγιασμού, οι μαθητές βρέθηκαν στις τάξεις τους, όπου παρέλαβαν τα βιβλία τους, ενώ με το χαμόγελο ζωγραφισμένο στα αθώα πρόσωπά τους, έστειλαν το δικό τους μήνυμα για τη νέα σχολική χρονιά μέσα από την κάμερα της Δέλτα Τηλεόρασης. Πώς νιώθεις που είσαι σήμερα πρώτη μέρα στο σχολείο? Τέλεια! Για πες μου, πώς θα πάει αυτή η χρονιά? Υπέροχα! Να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλα τα παιδάκια? Ναι, σε όλα τα παιδιά καλή σχολική χρονιά! Δεν νιώθουμε πολύ καλά, βαριόμαστε λίγο, αλλά εντάξει. Τι τάξη πάμε? Δευτέρα γυμνασίου τώρα. Εδώ θα διαβάσουμε για να τελειώσει ευχάριστα η χρονιά. Θα διαβάσουμε, περάσουμε και όλα. Για στείλτε ένα μήνυμα στα παιδιά. Να διαβάζουν και να μην βαριούνται στο σχολείο, να περνάνε καλά. Τι τάξη πας? Δευτέρα κι εγώ. Εντάξει, δεν χαιρόμαστε και πολύ που ξεκίνησε τώρα. Θέλαμε να βγαίνουμε να κάνουμε. Εντάξει, οκ. Δεν μπορούμε να βγαίνουμε όμως το Σάββατο και την Κυριακή και τη βδομάδα να κάνουμε τις υποχρεώσεις μας. Είμαστε λίγο πιο δεσμευμένοι εδώ. Εντάξει, αυτό. Να διαβάζετε. Να προσέχετε στο μάθημα. Νιώθω... καλά νιώθω. Χαίρεσαι που θα ξαναδείς τους φίλους σου? Ναι. Τι σου είχε λείψει όλο το καλοκαίρι από το σχολείο? Οι φίλοι μου, οι δασκάλοι μου και τέτοια. Να στείλουμε και ένα μήνυμα σε όλα τα παιδάκια. Για πες μου. Καλή σχολική χρονιά. Μια μέρα άργησε ο αγιασμός και στη Ροδόπη λόγω της κακοκαιρίας, με τους μικρούς μαθητές το πρωί της Πέμπτης να βρίσκονται στα σχολικά συγκροτήματα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στο ένατο δημοτικό σχολείο Κομωτινής, καθώς και σε άλλα σχολεία, ο αγιασμός τελέστηκε από τον Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής Παντελεήμων. Και συγχώρηση των δεσμάτων ημών έτησε εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Με σεβασμό και βλάβια τελέστηκε ο αγιασμός στα σχολεία της Ξάνθης, όπου μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς έλαβαν την ευλογία και τις ευχές της Εκκλησίας για μια επιτυχημένη σχολική διδασκαλία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.